μια έκθεση που είναι μέρος μιας προσπάθειας να ανοίξει το αρχαιολογικό μουσείο της Φλόριντας σε άλλες δράσεις, σε πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μας και στην περιοχή μας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που φιλοξενούμε τη συγκεκριμένη έκθεση παράλληλα με τα ευρήματα και τα εκθέματα, τα μόνιμα εκθέματα του μουσείου, του αρχαιολογικού μουσείου της Φλόριντας, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό διάλογο. Ότι η αίσθηση της τέχνης, με όποιες συνθήκες και όποιες παραμέτρους, ουσιαστικά μας χαρακτηρίζει σαν άνθρωπους, σαν ανθρώπους από την αρχή της ύπαρξής μας σε αυτή τη γη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την έκθεση, γιατί και ο τίτλος της έκθεσης, αλλά και η λογική της έκθεσης, διαπραγματεύεται δύο υλικά. Το ένα είναι το υλικό που αντιμετωπίζουμε εμείς σαν υπηρεσία, το μάρμαρο, κάτι σπάνιο στη Φλόρινα βέβαια, εξαιρετικά σπάνιο, αλλά είναι το μέσο που προσπαθεί να αφήσει το στίγμα του άνθρωπος, αυτού που θεωρεί σημαντικό, όμορφο, σπουδαίο κτλ. Χρησιμοποιεί το μάρμαρο για να σπάσει το φράγμα του χρόνου. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και το ξύλο. Το ξύλο που είναι ένα εντυπωσιακό τώρα με τα δεδομένα των ανασκαφών, ένα εντυπωσιακό υλικό, γιατί το βλέπουμε ότι είναι πρωταρχικό υλικό στη ζωή, την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στο παρελθόν, αλλά και επίσης ένα υλικό που το επιλέγουν για να συνοδεύσουν κορυφαίες στιγμές της ζωής. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ένα παράδειγμα σας πω, σε ένα μεγάλο νεκροταφείο μεσοβυζαντινό γύρω στο 1100 δεν έχουμε τάφους χτιστούς, έχουμε όμως φέρετρα που αλλού είναι σπάνια. Και έχουμε περίεργες, αγκαλιάζουν το ξύλο. Οπότε χαιρόμαστε και με αυτή την έκθεση των έργων που δίνει μια χρηστική διάσταση, γιατί το ξύλο ζωντανό συνεχίζει να αναπνέει και να αναπτύσσεται, μας αγκαλιάζει, μας ζεσταίνει. Είναι μέρος της ζωής μας, ιδίως εδώ στα ορεινά που ζούμε στα δάση. Ο Φίλιππος ο Καλαμάρας, δεν θα πω πολλά πράγματα, ο Φίλιππος ο Καλαμάρα, έρχεται από μια οικογένεια με ένα πολύ συγκεκριμένο παρόν και στη Φλόρινα και στη τέχνη. Ουσιαστικά ακολουθεί μια διαδρομή που μας έκανε, έκανε οικία τη σύγχρονη τέχνη, ίσως η μοναδική περίπτωση πόλης στην Ελλάδα που επέλεξε ήδη από τη δεκαετία του 60 να βάλει στους δημόσιους χώρους τη σύγχρονη τέχνη, πολύ σημαντικό πράγμα, και αυτό εξελίσσεται και έχει τη λογική του και τη δυναμική του ακόμα περισσότερο σήμερα. Ο ίδιος θα διαβάσει το βιογραφικό του με σπουδές, σπουδές που δείχνουν μια προσπάθεια και έναν αγώνα να κατακτήσει τόσο τα μέσα όσο και την έκφραση. Πιστεύουμε στον δρόμο αυτό θα έχουμε πολλούς σταθμούς και θα χαρούμε να τους φιλοξενήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, εκ μέρους και της προϊσταμένης της κυρίας Ζιώτα και των συναδέρφων εδώ πέρα που συνδράμουν την έκθεση αυτή, σας καλωσορίζουμε και ο λόγος στον καλλιτέχνη της εντυπωσίας για τη δουλειά. Καταρχήν είναι ιδιαίτερη χαρά που εκθέτω αυτή τη δουλειά, ειδικά ότι είναι δύο τμήματα δουλειάς, όπως είπε και ο Ανδρέας, του μαρμάρου και του ξύλου, και του ξύλου είναι φετινή δουλειά, είναι καινούρια και είναι ιδιαίτερη χαρά που την εκθέτω στο Αρχαιολογικό Μουσείο εδώ στην Φλόρινα. Βασικά η εισαγωγή που έκανε ο Ανδρέας ήταν πάρα πολύ πλήρης και με κάλυψε πάρα πολύ. Τα ακριβώς έτσι σκέφτομαι και εγώ ότι είναι δύο υλικά που δουλεύω, τα οποία συνδέονται με τις απαρχές, ας πούμε, της ανθρώπινης ιστορίας, των ιχνών που έχουμε της ιστορίας του ανθρώπου, όπως είναι τα μάρμαρα, ας πούμε, που έχουμε σε όλα τα αρχαιολογικά μουσεία και το ξύλο το οποίο έχουμε τα ευρήματα από τις πρώτες προσπάθειες του ανθρώπου να διαχωριστεί, ας πούμε, από την κατάσταση του ζώου. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι δουλειάς και διαφορετικοί μέθοδοι δουλειάς που ακολουθώ. Όσον αφορά τη δουλειά στη πέτρα, στο μάρμαρο, συνήθως ακολουθώ μια πάρα πολύ αυστηρή διαδικασία σχεδίου, προμελέτης, μακέτας, σε γύψο ή σε πυλό, ας πούμε. Υπάρχει ένα ακριβές αντίγραφο συνήθως σε κάποιο πιο ευτελές υλικό και μετά γίνεται η μεταφορά στο μάρμαρο. Και όσοι το γνωρίζουν, ότι ο πατέρας έφερε την κλειδιά και στη σχεδιαστική απεικόνηση. Στην κλειδιαστική, έτσι δεν υπήρχε στην Ελλάδα, στα ελληνικά δεδομένα,
και μετά τη θητεία του στην Ιταλία έφερε εισηγήθη και πλησιάζεται τη συνεργαστική αποκόμιση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έχω... Ναι, μπορείς να πεις ότι έχω επιρροές εκείνη της μάλλον μεγαλώνοντας. Μεγάλωσε σε ένα χώρο που είχε έργα, πιο πολλά έργα παρά βάζα, ας πούμε, ή άλλα καθημερινά αντικείμενα. Αν και μορφολογικά η δουλειά διαφοροποιείται σε σχέση με τον γονιό μου, νομίζω ότι οι βάσεις πάνω κάτω είναι ίδιες. Ο τίτλος της έκθεσης, αυτό το πάντων μέτρων άνθρωπος, είναι συντομευμένη ουσιαστικά η φράση του Πρωταγόρα. Ήταν ένα μαγευτή τη δουλειά με το ξύλο και μία και παράλληλα εσωτερική ερμηνεία του γιατί ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά με αυτό το υλικό που προσφέρει η φύση, ειδικά στην περιοχή εδώ. Πηγαίνοντας στο προηγούμενο, στη δουλειά στην πέτρα συνήθως ακολουθώ μια πολύ αναλυτική μέθοδο μέχρι να βγει το τελικό αποτέλεσμα. Στη δουλειά με το ξύλο έχω κάποια προσχέδια, αλλά από εκεί και πέρα η φυσική φόρμα, γιατί ένα δέντρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός και το κάθε ένα είναι διαφορετικό, δεν υπάρχουν δύο ίδια, όπως δεν υπάρχουν δύο ίδιοι άνθρωποι, εκτός από μουσικοτικά δίδυμα, δεν υπάρχουν και δύο ίδια δέντρα. Εκτός από κλωνοποιημένα, τέλος πάντων, πολύ, πολύ σπάνια να πετύχει κανείς δύο φορές το ίδιο πράγμα στη φύση. Και έτσι αναγκαστικά η φόρμα που πέφτει στα χέρια σου σε οδηγεί στο να προσαρμόσεις κατά κάποιο τρόπο και το σχέδιο το οποίο έχεις και αυτό που έχεις στο μυαλό σου στην υπάρχουσα κατάσταση. Το συζητήσαμε με αρκετούς που βρίσκω, ας πούμε, τα κομμάτια, γιατί είναι όλα ρίζες δέντρων αυτά. Ναι, κυκλοφορώντας. Ευτυχώς είμαστε σε μια περιοχή που έχει προσφέρει αυτό το δώρο, ας πούμε. Είναι η φύση κοντά στον κάτοικο εδώ στη Φλόριντα και αν το αναζητήσεις μπορείς να το βρεις την πρώτη ύλη. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι θέλει κάτι παραπάνω πολύ σαν άλλη. Θα ήθελα να τα χαρείτε τα καινούργια αυτά τα έξω του κήπου, να καθίσετε να τα χρησιμοποιήσετε όσο είναι η έκθεση. Πιστεύω ότι υπάρχει μια σύνδεση και με τη μορφή την εσωτερική, το που είναι πιο κλασική, ας πούμε, των μαρμάρων. Θα παρατηρήσετε ότι ίσως φέρνουν σε κάτι, αλλά γενικά οι τίτλοι είναι και προσδιοριστικοί, ας πούμε, μια αυτοπροσωπογραφία, είναι η σύζυγος μοντέλο, η Αγγέλα που ντρέπεται τώρα. Τα άλλα, δηλαδή εκτός από το ένα που είμαι εγώ, τα άλλα τρία είναι η Αγγέλα, τα έργα, αλλά σε διαφορετικές μορφές. Αυτά, πάνω κάτω. Και μια τελευταία παρένθεση, ας πούμε, αυτό με το ξύλο ήταν μια προσπάθεια να προσεγγίσω το κομμάτι του χρηστικού αντικειμένου από την πλευρά του καλλιτέχνη. Δηλαδή, κάνουμε χρηστικό αντικείμενο το οποίο να είναι έργο τέχνης και όχι απλά κάτι, όχι ανάποδο, δηλαδή ένα σχεδιαστής ο οποίος προσπαθεί να βάλει μια πινελιά, ας πούμε, έτσι, διαφορετική σε κάτι φασόν. Ελπίζω να τα χαρείτε, ευχαριστώ.